Αυτές τις εικόνες φοβούνται οι κάτοικοι των δυτικών συνοικιών της Πάτρας, οι οποίοι ζουν πλέον με τον φόβο των μεταναστών, και αυτό γιατί με την λειτουργία του νέου λιμανιού της πόλης, ο φόβος για μετακίνηση των εκατοντάδων μεταναστών στην περιοχή τους μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι δημιουργούν προβλήματα. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ορισμένοι που είπαν ότι θα τα φτιάξουν τα πράγματα. Επικίνδυνα είναι, δεν κοντά να βγει έξω. Να κυκλοφορείς το βράδυ, δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Ως το δεύτερο μεγάλο πλήγμα για την περιοχή τους χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι της Ελευθερίου Βενιζέλου το ενδεχόμενο να μεταφερθούν εκατοντάδες λαθρομετανάστες μετά το άνοιγμα του νέου λιμανιού στην περιοχή τους. Πρόβλημα θα έχουμε. Όλη η περιοχή εδώ θα είναι... Υπάρχει φόβος για την εγκληματικότητα. Αμέ. Από τώρα υπάρχει. Όχι το Μάρτιο και θα ανοίξει. Έχουμε πρόβλημα με αυτούς. Τώρα η περιοχή εδώ θα γίνεται λίγο... θα έχει πρόβλημα. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι καταστηματάρχες, ήδη στην περιοχή τους και σε απόσταση αναπνοής από το νέο λιμάνι, ήδη έχουν εγκατασταθεί σε προσωρινά παραπήγματα μετανάστες, κυρίως από τις αφρικανικές χώρες. Πολλά προβλήματα. Εδώ δεν μπορούν να πάνε να ψωνίσουν. Εδώ είναι οι Σομαλοί. Ποιοι είναι αυτοί? Σομαλοί πρέπει να είναι μαύροι. Πάνε σαν καροτσάκια, άντε σαν πίνα από ένα πέρα, πάνε να πάρουν το ευρώ και. Είναι υποβάθμιση. Πρόβλημα. Εδώ τα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πα. Είναι γεγονός πάντως ότι οι μετανάστες εδώ και μήνες έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο νότιο διαμέρισμα της Πάτρας, με αποτέλεσμα τόσο η εγκληματικότητα όσο και η ανασφάλεια των κατοίκων της περιοχής να έχει χτυπήσει κόκκινο.